Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα για να διαβάσουμε την πολιτική και κοινοβουλευτική ατζέντα με τους καλεσμένους. Να σας δώσω στο στούντιο σε πολύ λίγο τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον Σάκη Παπαδόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Σειρά σημαντικών διμερών επαφών ξεκινά ο Πρωθυπουργός σήμερα στις ΗΠΑ, καθώς θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα και τις επόμενες ημέρες στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στην κορυφή της ατζέντα των συναντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, θα βρεθούν τα εθνικά θέματα, το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης και η προσέλκυση επενδύσεων, ενώ θα λάβει μέρος σε συνέδρια και εκδηλώσεις παρουσία επενδυτών. Επιτάπητος θα τεθεί επίσης η εντυνόμενη τουρκική παραβατικότητα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και το προσφυγικό. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους Προέδρους των ΗΠΑ, της Τουρκίας, της Κύπρου, της Σερβίας και τους ομολόγους του από τη Βόρεια Μακεδονία, την Αυστραλία και την Ινδία, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ θα έχει και συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, αλλά και με παράγοντες της Ομογένειας. Πάμε να δούμε την κοινοβουλευτική ατζέντα, πώς θα ανακυλήσουν σήμερα εργασίες εδώ στη Βουλή. Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινή Ωφελία και Φορέων Κοινωνική Ασφάλιση θα συνεδριάσουν τα μέλη τη Επιτροπή, όπου θα γίνει ακρόαση για το προτινόμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμαλή για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Έργοσε ΑΕ, τον κύριο Ακριτίδη και τον κύριο Βίνη αντιστοίχως. Και στις 2 το μεσημέρι στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελίας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, επίσης τα μέλη της Επιτροπής θα συνεδριάσουν για να εγκρίνουν από τον προτινόμενο από τον Υπουργό Υποδομών Κωνσταντίνο Καραμαλή για τη θέση διορισμού του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΟΣΕ Κωνσταντίνος Πιλιόπουλου. Διατύπωση γνώμης λοιπόν από την Επιτροπή. Πάμε στα βίντεο μας σιγά σιγά για να πούμε και στη συζήτηση εδώ στην πρωινή ανάγνωση. Την ερχόμενη Τετάρτη, αυτή που μας έρχεται, αρχίζει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία εξέλεξε διακομματικό προεδρείο. Στην πρώτη συνεδρίαση, οι συγητές και οι ειδικοί αγορητές των κομμάτων θα τοποθετηθούν επί της αρχής και θα ακολουθήσει συζήτηση σε 10 κεφάλαια για τις 49 υπό αναθεώρηση διατάξεις. Στο διακομματικό προεδρείο εξελέγει πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Στυλιανίδης, αντιπρόεδρος η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου και γραμματέας ο βουλευτής του Κινάλ Γιώργος Καμίνης. Στις εργασίες της Επιτροπής αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο της. Έχετε να διαπραγματευτείτε, να συζητήσετε 49 άρθρα που εστάλησαν από την προτείνουσα Βουλή. Ενώ η προηγούμενη Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τελικά διαπραγματεύτηκε, συζήτησε και ψήφισε επί 150 άρθρων, όχι όλων διαφορετικών, αλλά πολλές φορές του ιδίου άρθρου δύο ή περισσότερες εκδοχές. Αλλά η προηγούμενη αντίστοιχη Επιτροπή έλαβε θέση τελικά επί 150 διατάξεων, εκ των οποίων εστάλησαν με τις απαιτούμενες πλειοψηφίες οι 49. Σας εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη, καλή φώτιση και παρακαλώ τον κύριο Στυλιανίδη να έρθει στην έδρα. Το στίχημα της Επιτροπής είναι να εκπέμψει μήνυμα για νέα νοοτροπία από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Το στίχημα αυτής της Επιτροπής είναι να εκπέμψει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για τη νέα νοοτροπία που εκπροσωπεί, πιστεύω, το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Αυτή η Επιτροπή, δείχνοντας κάτι διαφορετικό από τις συνήθεις λειτουργίες των άλλων Επιτροπών του Κοινοβουλίου, κατά τη γνώμη μου πρέπει να εκπέμψει σήμα συνεργασίας, θεσμικής συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, δυνατότητα σύνθεσης μεταξύ διαφορετικών ιδεολογικών προσεγγίσεων και βεβαίως τη δυνατότητα να βγάλει μια απόφαση στο τέλος. Όχι με την μικροκομματική λογική που έχει το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εκλογές, αλλά με μια λογική θεσμική.
σύμφωνα με τον προγραμματισμό έργου της Επιτροπής. Θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Στην πρώτη συνεδρίαση, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές θα μιλήσουν επί της αρχής, ενώ στη συνέχεια τα υποαναθεώρηση άρθρα θα συζητηθούν κατά κεφάλαιο, ανάλογα με τη θεματική ενότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της στην Ολομέλεια σε διάστημα ενός μηνός, με ενδεχόμενο, εφόσον ζητηθεί, να δοθεί μικρή παράταση στο χρόνο εργασιών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση νόμου για την ψήφο των αποδήμων. Το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 χαρακτήρισαν ασφικτική την προθεσμία εργασιών της Επιτροπής. Πάμε να δούμε τώρα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Παρασκευής, τις επίκαιρες ερωτήσεις που συζήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Να δοθούν στην περιφέρεια Κρήτης η αρμοδιότητα και η χρηματοδότηση για την οδική ασφάλεια στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλειος Κεγκέρογλου. Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε ότι υλοποιούνται άμεσα παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των έργων. Αν δεν δοθεί στην Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτης, το σύνολο της αρμοδιότητας για τον βόρειο οδικό άξονα και όλο το οδικό σύστημα του νησιού, δεν πρόκειται να προχωρήσει το έργο. Και το λέω αυτό με την εμπειρία όλων των προηγούμενων ετών, των λανθών και των παραλήψεων. Και βεβαίως, να πω ότι αυτό απαιτεί μια νομοθετική ρύθμιση και έχει σχέση βεβαίως και με την διαφορετική αντιμετώπιση που επιτάσσει το Σύνταγμα να έχουμε στα νησιά. Στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις το σύστημα των διοδίων και μάλιστα με υψηλό τίμημα. Είναι ένα νησί, είναι κλειστό οδικό σύστημα. Ο σχεδιασμός όσον αφορά το πρώτο ποσό που αναφέρεται, 15 εκατομμύρια, μελέτη του Νοέμβριο, και κατά τη χειμερινή περίοδο θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Με βάση και το έγγραφο της περιφέρειας ότι υπάρχει αδυναμία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θα εκτελεστούν από το Υπουργείο. Όσον αφορά την συντήρηση του ΒΟΑ, γιατί υπήρχε μία διχογνωμία, κάποιος είναι έχει την αρμοδιότητα, αυτή πλέον ανήκει, όχι πλέον, βασικά ανέκαθεν ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά πλέον υπάρχει η ομόφωνη απόφαση. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 105 κάθετος 2019, που η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και κρίθηκε πλέον, ας το πούμε αμετάκλητα, ότι υπεύθυνος για τη συντήρηση του ΒΟΑΚ από τη στιγμή που δεν είναι ασφαλιστικός αυτοκινητόδρομος, αυτή τη στιγμή είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Όσον αφορά το θέμα των διοδίων, νομίζω και εσείς και από την απάντησή σας, τοποθέτησή σας, αντιλαμβάνεστε. Όπως και η προηγούμενη διοίκηση, μάλιστα, η οποία έλεγε ότι να μπουν μεν διόδια, να μην τα πληρώνουν οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά να τα πληρώνουν οι επισκέπτες, και οι ίδιοι αποδεχόταν κοινώς την έννοια των διοδίων. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει είναι το εξής. Κανένα θέμα δεν πρέπει να αποτελέσει ταμπού, προκειμένου να υπάρξει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, σύντομα, ο οποίος θα έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά βεβαίως θα αποτελεί και ένα εργαλείο προκειμένου να μην γίνονται τα θανατηφόρα ατυχήματα που συμβαίνουν δυστυχώς στο νησί μας. Στόχος των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των αρχείων ασθενών. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλειος Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα κατάσταση αρχείων ασθενών Γενικού Κρατικού Νοικίας της βουλευτού της Μέρας 25 Φωτεινής Μπακαρδίβα. Παρά τον πρόσφατο νόμο περί προσωπικών δεδομένων και ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι ο ατομικός φάκελος υγείας έχει ήδη νομοθετηθεί και εφαρμοστεί για χιλιάδες ασθενών, στο λόγο νοσοκομείο πολυάριθμοι φάκελοι βρίσκονται ακόμη στιβαγμένοι σε κούτες που είναι έκθετες σε κάθε είδους καταστροφή. Η πλήρης ψηφιοποίηση των έγχαρτων αρχείων των νοσοκομείων της χώρας είναι προτεραιότητά μας με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των μητρών των ασθενών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους των μονάδων υγείας, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, τη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής δημόσιας υγείας και τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων. Δεν κλείνει η δόγια χαρνών. Αναβαθμίζονται και αξιολογούνται οι φορολογικές υπηρεσίες, τόνισε από το Βήματος της Ολομέλειας ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος. Αφορμή αποτέλεσε σχετική ερώτηση της βουλευτού της Μέρας 25 Μαρία Σαμπατζίδη. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους της δόγια χαρνών, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επιχειρεί να κλείσει τη δόγια χαρνών και να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στους Αγίους Αναργύρους και αλλού. Ισχύει αυτό, κύριε Υπουργέ? Αν ναι, ποιοι λόγοι επιτάσσουν αυτό το κλείσιμο της δόγια χαρνών? Δυνατόν να ανασταλεί? Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση προς το παρόν. Και φυσικά στόχος μας δεν είναι σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε προβλήματα εξυπηρέτησης στους φορολογουμένους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στο παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Το αντίθετο, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και για το σύνολο της χώρας.
Ο στόχος μας είναι να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες των φορολογικών αρχών. Με την ίδρυση και τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, η ελληνική πολιτεία πραγματοποίησε ένα βήμα προόδου και χειραφέτησης της αρχής που είναι αρμόδια για τα δημόσια έσοδα και το μοντέλο λειτουργίας των συγκεκριμένων υπηρεσιών, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ΔΟΗ. Το κυριότερο όμως είναι ότι όλα πλέον βρίσκονται σε μια διαρκή φάση αξιολόγησης και επικαιροποίησης ό,τι αφορά δράσεις, απόδοση υπηρεσιών αλλά και στρατηγικές επιλογές. Ο πρέσβης της Φιλανδικής Προεδρίας στην Δημοκρατία στην Ελλάδα ανέπτυξε τις προτεραιότητες που έχει θέσει η χώρα του για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίας των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές εστίασαν στην ανάγκη αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, καθώς και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κυριάρχησαν στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, που έγινε στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής παρουσία του πρέσβη της Φιλανδικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, της χώρας δηλαδή, που αυτή την περίοδο έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν την αλληλεγγύη στην πράξη, με αποτέλεσμα να υπομίζεται η χώρα μας ένα μεγάλο πρόβλημα, ανεξάρτητα από την εσωτερική της πολιτική. Ξέρετε ότι τώρα έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση που έχει μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική, αλλά το μεγάλο πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να αναθεωρήσει το Δουβλίνο. Την Τετάρτη, πριν δύο μέρες, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρέσβη, η Φιλανδική Προεδρία παρουσίασε τις προτάσεις της για τον προϋπολογισμό του 2020. Δεν υπήρξε ούτε ένας ομιλητής από οποιαδήποτε πολιτική ομάδα που να συμφωνήσει με αυτές τις προτάσεις, οι οποίες περικόπτουν σημαντικά τα κονδύλια που προτείνει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιεραρχεί την ανταγωνιστικότητα, γι' αυτό και επιδίωξή της είναι να εξασφαλίσει φτηνό, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών. Και μαζί με αυτό και την προώθηση νέων φοροαπαλλαγών για το κεφάλαιο. Η παράνομη μετανάστευση ξεκίνησε και αυτή τη στιγμή πηγαίνει όλο και χειρότερα, δηλαδή καθημερινά βλέπουμε 1.500, 2.000, ίσως και παραπάνω, παράνομους μετανάστες και Αφρικανούς, Ασιάτες, από 77-78 χώρες και έρχονται στην πατρίδα μας. Η Frontex, η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι στιγμής δεν βοηθάει καθόλου. Η ακροδεξιά κερδίζει συνεχώς έδαφος, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μας, δεν κάνει τίποτα κεντρικά για να αντιμετωπίσει το ζήτημα συλλογικά. Βρισκόμαστε στο σημείο που η κλιματική αλλαγή έχει γίνει κλιματική καταστροφή και εμείς ακόμα αρνούμαστε να δράσουμε συλλογικά. Και στο τέλος βρισκόμαστε στο σημείο που διεξάγεται ένας ολομέτωπος, θα έλεγα, ταξικός αγώνας με την εργατική τάξη να βρίσκεται στο καναβάτσο της μονιμοποιημένης, αν θέλετε, λιτότητας. Ο πρέσβης της Φιλανδίας δήλωσε ότι για την ανακούφιση των χωρών υποδοχής προσφύγων θα δημιουργηθεί ένας προσωρινός μηχανισμός μετεγκατάστασης. Όπως ξέρετε, πρόσφατα εστιάσαμε στην κεντρική και δυτική οδό της Μεσογείου και καθότι βρίσκομαι εδώ, καταλαβαίνω πόσο σημαντική είναι η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βρυξέλλες να βοηθήσουν στο θέμα αυτών των οδών, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί στα ελληνικά νησιά αυξάνονται και γνωρίζουμε πολύ καλά την πίεση που δέχονται τα ελληνικά νησιά. Απαντήσεις ζητήθηκαν και σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Όσον αφορά τώρα την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, εμείς ως Φινλανδία έχουμε υποστηρίξει ανοιχτά τις διαπραγματεύσεις αυτές ήδη εδώ και ένα χρόνο. Βεβαίως τώρα, έχοντας την Προεδρία, θα δράσουμε ως διαμεσολαβητής και στόχος βεβαίως είναι να φτάσουμε σε μια ξεκάθαρη και ουσιαστική λύση τον Οκτώβριο. Μέσα από την ενότητα οι βουλευτές ρωτούν να μεταφερθούμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Γκιουλέκα τα προβλήματα και τα θέματα που φέρνει εδώ στη Βουλή και τα θέτει ως επίκαιρες ερωτήσεις στους υπουργούς.
Θεσσαλονίκη, το φυσικό επίνιο της Χερσονήσου του Έμου και μόλις λίγες ώρες από τις Βαλκανικές πρωτεύουσες, μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό παίχτη στη σκακέρα της ελληνικής ανάπτυξης, όπως μας εξηγεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Για να παίξει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο η Θεσσαλονίκη, τι πρέπει να είναι? Πρέπει να είναι ένα κέντρο και μια πρωτεύουσα πόλη που να έχει λύσει τα βασικά της θέματα, δηλαδή κυκλοφοριακό. Ζούμε υπό συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος. Όταν γίνεται απεργία στη Θεσσαλονίκη στον ΟΑΣΤ, μπλοκάρει η πόλη. Δεν μπορούμε να πάμε με τίποτα άλλο από τη δουλειά μας. Άρα λοιπόν η Θεσσαλονίκη χρειάζεται άμεσα και άλλα μέσα μεταφοράς. Το μετρό λοιπόν, το οποίο έχει μπει στις ράγες της υλοποίησης, όχι στις ράγες της λειτουργίας του, πρέπει να τελειώσει ώστε να δουν πιο γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες από το βήμα της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είπε την λύση που εκείνος προκρίνει, δηλαδή η κυβέρνηση, συζητώντας με την επιστημονική κοινότητα, τους αρχαιολόγους για το μετρό. Το μετρό λοιπόν ελπίζουμε ότι σε πολύ λίγα χρόνια, μέσα στο 23, θα είναι έτοιμο στο βασικό του άξονα να κυκλοφορεί, ολοκληρωμένο όμως το έργο, μαζί με το σταθμό Βενιζέλου, που στον αρχικό σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης ο σταθμός αυτός είχε βγει έξω, δεν θα κατασκευαζόταν και πήγε στις καλέντες. Εκτός από το κυκλοφοριακό, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα η ανεργία. Εμείς επάνω, επειδή έχουμε πολύ κοντά, όπως σας έλεγα, τα σύνορα και τα άλλα κράτη, αντιμετωπίζαμε και πριν από την περίοδο της κρίσεως την μετανάστευση των επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες. Πολύ απλά γιατί εκείνες οι χώρες είχαν ως δέλεαρ τους πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Όταν μια χώρα, όπως η Βουλγαρία, είχε φορολογικό συντελεστή 10%, καταλαβαίνετε ότι η Θεσσαλονίκη, που απέχει 70, 75, 80 χιλιόμετρα από τα σύνορα, είναι ένας χώρος που εύκολα ένας επιχειρηματίας της μεταπηδά στην άλλη πλευρά για να έχει ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και εκεί ασκεί την εμπορική του δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, αυτό είχε ως συνέπεια την αποβιομηχάνηση της Θεσσαλονίκης, που όταν ήρθε και η κρίση, αυτό επιδεινώθηκε. Η ανεργία λοιπόν είναι μαμούθ, είναι στα πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό το λόγο, τα νούμερα της ανεργίας είναι γιγαντιαία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει άμεσα η Θεσσαλονίκη να μπορέσει οικονομικά να βρεθεί στην πρώτη ταχύτητα της ανάπτυξης. Η Θεσσαλονίκη, εκτός από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, θεωρείται και κέντρο παιδείας, αλλά και ένας διακομιστικός κόμβος, ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Θεσσαλονίκη ως πόλη έχει μοναδικές ευκαιρίες. Είναι ένα κέντρο παιδείας από μόνη της και έχει πάρα πολύ νέο πληθυσμό. Παιδιά που σπουδάζουν από όλη την Ελλάδα σε εμάς. Η Θεσσαλονίκη έχει λιμάνι, έχει σιδηρόδρομο, άρα ένας διαμετακομιστικός κόμβος μπορεί να είναι πραγματικά ένα υλοποιήσιμο όνειρο και όραμα και πολιτικός σχεδιασμός βέβαια για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη. Και παράλληλα ένα κέντρο χρηματοοικονομικό για ολόκληρη την περιοχή. Ένα βαλκανικό, ας πούμε, χρηματιστήριο, σας το λέω έτσι πολύ απλά, ή ένα βαλκανικό παρατηρητήριο των γύρω αγορών. Όλα αυτά είναι μέσα, είναι συμβατά με την γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκης. Έχουμε το έμψυχο δυναμικό. Τι θέλουμε? Τη μεγαλύτερη παρουσία του κράτους, όχι την παρουσία για να βρίσκεται εκεί, γιατί δεν μπορούν 3 εκατομμύρια Έλληνες, κυρία Κωνσταντή, από την Ιγουμενίτσα ως τον Εύρο, μιλώ για όλη τη ζώνη της Βορείου Ελλάδος, δεν μπορούν να είναι αναγκασμένοι να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να μπορέσουν να καταθέσουν μία αίτηση σε ένα Υπουργείο ή σε μία υπηρεσία. Πάμε στη συζήτησή μας. Εδώ στο στούντιο κοντά μας είναι ο κύριος Σάκης Παπαδόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στον ομό Τρικαλών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα πλούσια σε επικαιρότητα και πολιτικά και κοινοβουλευτικά, αλλά και με την έννοια ότι στρέφουμε και τα βλέμματα εκτός Ελλάδος, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα έχει πολύ σημαντικές επαφές, αλλά θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, γιατί στην ουσία είναι εθνική υπόθεση αυτές οι επαφές που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης. Αφορούν όλα τα κόμματα. Έχει να κάνει με τις θέσεις και τη θέση που πρέπει να έχει η Ελλάδα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζουμε τουλάχιστον στα εθνικά ζητήματα και κυρίως στην επαφή την οποία θα έχει με τον Ερντογάν να έχουμε μια σχετικά αισιόδοξη κατάληξη, καθώς όλοι γνωρίζουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας με αφορμή τις διεκδικήσεις της για τα ενεργειακά αποθέματα της ευρύτερης περιοχής, της Κυπριακής και της ελληνικής ΑΟΣ, γιατί
Μην ξεχνάμε ότι και στο Καστελόριζο θέλουν να επεκτείνουν τις δικές τους έρευνες. Και αυτό συνοδεύεται και με χάρτες και με άλλους τρόπους που σηματοδοτούν ότι διεκδικούν από το Αιγαίο πολύ περισσότερα πράγματα από ότι είναι δικαίωμα της Τουρκίας. Αυτή η εντυνόμενη η τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο που υπάρχει, αλλά και το προσφυγικό, που είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το συζητήσατε και στην Επιτροπή που ήσασταν και λάβατε μέρος ευρωπαϊκών υποθέσεων, άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων. Αυτό το θέμα που αφορά το προσφυγικό, πιστεύετε πως μπορούμε εμείς να το δώσουμε, να το καταλάβουν στις μεγάλες δυνάμεις και στη σύνοδο της κορυφής των ΟΗΕ, που είναι ένα θέμα και στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και στις επαφές που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης, να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Η Φιλανδική Προεδρία που παρουσίασε τις θέσεις της την Παρασκευή στις επιτροπές που αναφέρατε, θεωρητικά έχει μια καλή προσέγγιση στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα και διαβεβαίωσε ο πρέσβης που ήρθε ότι τα ζητήματα τα οποία αφορούν μια πολιτική της Ενωμένης Ευρώπης απέναντι στο προσφυγικό, που να κατανοεί ότι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, οι χώρες που έχουν θαλάσσια πρόσβαση για τους μετανάστες, είναι εκείνες που σηκώνουν το μεγάλο βάρος, να μπορέσουν να βοηθηθούν έμπρακτα και όχι θεωρητικά μόνο, με κατανόηση και τσάι και συμπάθεια. Είναι μόνο εντωμεταξύ, επειδή είδαμε νωρίτερα το βίντεο για την επιτροπή που συνεδρίασε από κοινού δύο επιτροπές με τον πρέσβη της Φιλανδικής Δημοκρατίας εδώ στην Ελλάδα. Είναι και ένα θέμα οι πόροι και τα κονδύλια που δίνουν τα κοινοτικά σε όλες αυτές τις χώρες και εμάς βέβαια, τα οποία βοηθούν στο να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό. Τι ακούσατε για την επόμενη, για την Φιλανδική Προεδρία, τι θα γίνει με αυτό το θέμα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι? Μόνο κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα είναι καλύτερη η αντιμετώπιση του ζητήματος, ότι και η Τουρκία σε αυτά που αιτιάται ότι σηκώνει μεγάλο βάρος για το μεταναστευτικό πρόβλημα στα σύνορά της, εκεί που διεκδικεί κιόλας με τη Συρία, να έχει και μια ζώνη η οποία κυρίως να είναι κάτω από τον τουρκικό έλεγχο, δικαιούται κατά τη γνώμη μου κάποια περισσότερα κονδύλια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σηκώσει αυτό το βάρος. Αλλά τυπικά νομίζω ότι το εκμεταλλεύεται αυτό. Ναι, τυπικά τα δικαιούται, γιατί έχει και αυτή έχει μεγάλα κύματα, μεγάλες ροές, αλλά ουσιαστικά με τη συμπεριφορά της και με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλη αυτή τη στάση που κρατάει την, όχι και τόσο ευρωπαϊκή, λέγαμε, τα δικαιούται, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, βάζει το σύνολο της επεκτατικής της πολιτικής με αφορμή αυτά τα ζητήματα. Και από την άλλη πλευρά θέλω να σας πω ότι η Ενωμένη Ευρώπη βρίσκεται σε ένα μεγάλο πρόβλημα εμβάθυνσης ουσιαστικής, γιατί το προσφυγικό μεταναστευτικό, η εγγύηση των συνόρων που μπήκε και από αρκετούς βουλευτές και ευρωβουλευτές μας, ότι καλά μιλάμε για εμβάθυνση, θα υπάρξει η ουσιαστική προστασία των ελληνικών συνόρων ως ευρωπαϊκών συνόρων απέναντι στην τουρκική απειλή. Και το άλλο το ζήτημα, το πολύ σοβαρό, είναι ότι όλα αυτά που λέμε για την Ευρώπη των αξιών, της αλληλεγγύης, της ποιότητας ζωής, πρέπει να συνοδεύονται από τα κονδύλια. Ναι. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν καλύπτει. Ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει ελλείμματα. Εγώ υπενθύμησα στην τοποθέτηση, η παρέμβαση που έκανα, ότι πρέπει να μιλάμε για μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική για την υγεία και το φάρμακο, γιατί είναι σημαντικά ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων που πρέπει να υπερασπίζει η Ενωμένη Ευρώπη και άλλα θέματα που αφορούν συνολικά δικαιώματα στον ευρωπαϊκό χώρο πρέπει να προστατεύονται έμπρακτα. Και φυσικά και τα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται είναι και των ανθρώπων, των μεταναστών. Έτσι. Και το λέω γιατί θα παρατηρήσετε και βλέπετε πως το τελευταίο διάστημα υπάρχουν επιχειρήσεις, και έρχομαι τώρα στο εσωτερικό, εδώ στην Ελλάδα, που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στα Εξάρχεια, επιχειρήσεις της αστυνομίας, όπου εκενώνονται κτίρια που τελούσαν υποκατάληψη. Και την προηγούμενη, πριν 10 μέρες, είχαμε και σήμερα έχουμε. Από πρόσφυγες, ναι, μα κυρίως από πρόσφυγες. Η εγκληματικότητα και στην περιοχή, ναι, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. Να πάμε πρώτα στους πρόσφυγες, ναι, γιατί είναι το μεταναστευτικό που συζητάμε. Έχουμε λοιπόν τις κενώσεις σε κτίρια που ήταν υποκατάληψη, περίπου 250 πρόσφυγες και μετανάστες την προηγούμενη εβδομάδα που διέμειναν σε τέτοιους χώρους έχουν απομακρυνθεί και έχουν πάει σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν επί δικής σας διακυβέρνησης? Δηλαδή ένα τέτοιο σχέδιο, επικρίσια, εγώ δεν σας ρωτάω γιατί να μου απαντήσετε
όσον αφορά το κομμάτι του, του προστασίας του πολίτη. Αλλά ως πολιτική δεν θα έπρεπε λίγο ΣΥΡΙΖΑ να κοιτάξει να πάρει αυτούς τους ανθρώπους από εκεί που καταρχήν έχουν καταλάβει είτε δημόσιες περιουσίες, γιατί άκουσα για ένα σχολείο σήμερα, είτε ιδιωτικές. Και επίσης να μην είναι άθλιες συνθήκες που ζουν, γιατί ήταν άθλιες, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, και να τους μεταφέρει σε οργανωμένες δομές. Δεν θα έπρεπε να το έχει αυτό προβλέψει η κυβέρνησή σας? Έγιναν και λίγα και πολύ περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι αντιμετωπίστηκε το σύνολο του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο έχει όλες τις διαστάσεις και ανθρώπινων συνθήκων ζωής και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας. Βλέπετε, η νέα κυβέρνηση, την πρώτη κίνηση που έκανε, ήδη ήταν να αφαιρέσει το ΝΑΜΚΑ από τους πρόσφυγες μετανάστες, που σημαίνει ότι τους αφαιρεί και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Εμείς προσπαθήσαμε σε αυτά τα ζητήματα να κάνουμε ουσιαστικά βήματα, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα και κυρίως στον υπηρετικό χώρο, γιατί εδώ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, τα νησιά δεν αντέχουν άλλο. Ναι. Εδώ και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ναι, και εδώ μεταφέρονται έτσι κι αλλιώς, ναι. Στην ενδοχώρα έρχονται, ναι, όσοι φεύγουν από τα νησιά. Άρα εσείς θεωρείτε αυτές τις κινήσεις που κάνει τώρα η ελληνική αστυνομία και η πολιτική που ακολουθείται από το Υπουργείο είναι σωστή για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, να μεταφερθούν σε καταβλισμούς ανθρώπινους όμως. Να θυμίσουμε ποιες ήταν οι αντιλήψεις της Νέας Δημοκρατίας. Οι δομές υπάρχουν φιλοξενίας που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχουν γίνει αρκετές. Έχουν βρεθεί στρατόπεδα εγκατελειμμένα για να πηγαίνουν εκεί. Νομίζω ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι, ναι, να μπει όλο το προσφυγικό μεταναστευτικό ως μείζον ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εγώ θέλω να σημειώσω τα κολακευτικά λόγια που είπε ο Πάπας Φραγκίσκος στον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για το ζήτημα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπέρτερα των συνθήκων, των συμφωνιών, και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Πώς η ανθρωπιά μας θα αποδειχθεί έμπρακτα απέναντι σε αυτούς που αναγκάζονται τώρα, γιατί το κυρίως άλλο πρόβλημα για την ανθρωπότητα είναι να αντιμετωπίσει τις αιτίες που υπάρχουν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα και κυρίως στους πολέμους. Λοιπόν, θέλω να πάμε, επειδή υπάρχει το θέμα αυτό και αυτή τη εβδομάδα θα κρίνει και θα κριθεί και από τη Βουλή ποια θα είναι τελική του έκβαση. Έχει να κάνει με την Νοβάρτης και την εξεταστική προανακριτική που θα στήσει η κυβέρνηση και αφορά την υπόθεση Νοβάρτης και τις ενδεχομένως ευθύνες που έχει ο κ. Παπαγγελόπουλος στο ότι η κυβέρνηση, λέει, υποστήθηκε μια σκευωρία για αυτά τα πρόσωπα ώστε να σπηλωθούν και να διασυρθούν όσον αφορά την πολιτική τους πορεία. Εσείς κάνατε μία δήλωση που έκανε πολύ αίσθηση, κύριε Παπαδόπουλε, και δεν μπορώ να μη ρωτήσω. Αλλά θα ήθελα, η δήλωση είναι αυτή που είπατε και είναι πολύ ανθρώπινη, ότι λυπάστε για την ταλαιπωρία που υπέστησαν αυτά τα πρόσωπα. Όμως θα ήθελα λίγο να το εξηγήσετε, γιατί παρερμηνεύτηκε και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολύ θετικά ερμηνεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια όλοι επικρότησαν ότι είπατε κάτι τέτοιο. Θέλω όμως να μας το εξηγήσετε. Το μείζον ζήτημα είναι σκάνδαλο η σκευωρία. Και το δεύτερο σκέλος του είναι αν αποτελεί πολιτική σκευωρία εναντίον πολιτικών μας αντιπάλων. Απλά να θυμίσω πριν μπω στην ουσία, βέβαια, ότι και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ήταν μείζον στη συνάντηση της Παρασκευής που κάναμε με τη Φιλανδική Προεδρία. Ναι, γιατί η προτεραιότητα της Φιλανδικής Προεδρίας. Να θυμίσω και τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι μαθητές, η νέα γενιά σε όλο τον και κόσμο. Την Παρασκευή είχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι ακριβώς. Τώρα, να κάνω ένα απλό συλλογισμό. Βεβαίως. Αν ήταν σκευωρία, δεν θα περιλάμβανε και το Μάκη Βορύδη, τον τελευταίο Υπουργό Υγείας της Νέας Δημοκρατίας? Λέω, θα τον περιλάμβανε. Για ποιο λόγο να περιλαμβάνει τον Κουτρουμάνη ή πολύ περισσότερο και τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο και τον Λικουρέντζο, τον Σαλμά, ιδίως τον κύριο Πικραμένο, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός του 1,5 μήνα. Είναι λοιπόν φανερό ότι η όλη μεθόδευση που έγινε ήταν στη βάση της συνταγματικής ρύθμισης ότι όταν οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς συναντάνε κάποια πρόσωπα, τότε το φέρνουν αμελητή στη Βουλή. Αυτό είναι τρομακτικό πρόβλημα. Γιατί έρχονται χωρίς να μελετηθούν όλα τα αίτια τα οποία βάζουν οι κατηγορούντες ως προστατευόμενοι μάρτυρες. Μερικές φορές είναι και στον τύπο τη
της απλοϊκότητας. Δηλαδή, είδα κάποιον με μια βαλίτσα να πηγαίνει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ή ο Φρουζής είπε για 100.000 ότι θα δώσει στον κύριο Πικραμένο. Νομίζω ότι όλα αυτά να συνοηθούμε, ότι θα πρέπει να έρχονται τεκμηριωμένα ώστε η Βουλή να μπορεί να ασκήσει το ρόλο της. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ακόμη τρία πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν τελειώσει οι ανακρίσεις. Ναι, η δικαιοσύνη συνεχίζει. Έχει σημασία αυτό που λέτε. Αλλά αυτό πώς το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία, ότι άκουσε κάποιος να μεταφέρει βαλίτσες και ο κύριος Φρουζής είπε. Όλα αυτά ήταν μέσα στην πολιτική που άσκησε. Στη δικογραφία. Και τα ακούσαμε και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από υπουργούς και δηλώσεις μπομπόδεις και δηλώσεις βαριές και δηλώσεις που μιλάγανε για την μεγαλύτερο σκάνδαλο αποστάσεως του κράτους. Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς βλέπετε πως έγινε και από την πλευρά τη δική σας μια λάθος διαχείριση, ενδεχομένως μια διαχείριση πολύ πρόχειρη, μια διαχείριση πολύ γρήγορη. Γιατί αυτό μας περιγράφετε τώρα. Είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα το οποίο κουβεντιάζουμε, πως όλα αυτά τα θέματα τα οποία έρχονται ως σκάνδαλα για το φάρμακο, σκάνδαλα για την υγεία, θα μας οδηγούν όλους σε μεγαλύτερη ευθύνη και να κάνουμε δηλώσεις πριν αποφασίσει η δικαιοσύνη, γιατί το να λες το μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολής ελληνικού κράτους. Ναι. Πριν η δικαιοσύνη αποφανθεί με τις πράξεις της, ποιο είναι το μέγεθος και αν αφορά πολιτικά πρόσωπα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν το πιο σωστό. Mm. Από την άλλη πλευρά, πρέπει οι συνταγματικές παρεμβάσεις που θα κάνουμε να το αντιμετωπίζουν συνολικά αυτό το ζήτημα. Χρειαζόμαστε θεσμικά μέτρα κατά της διαφθοράς. Και επειδή το φάρμακο τώρα είναι μια σημαντική πηγή και βλέπουμε τώρα καινούργια φάρμακα, θεραπείες, πανάκριβες και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς αυτό που έκανε η Νοβάρτης. Τι έκανε στην ουσία? Θέμε τον ανταγωνισμό κατά των άλλων εταιριών και εκμαυλισμό συνειδήσεων και συναδέλφων μου γιατρών. Τώρα, το αν αφορά πολιτικά πρόσωπα, ας αφήσουμε την δικαιοσύνη. Είναι στο κάτω-κάτω να πω και κάτι. Βεβαίως. Η κυρία Τουλουπάκη είχε την έγκριση της ηγεσίας της δικαιοσύνης πρόσφατα. Που σημαίνει ότι σηματοδοτεί ότι η εισαγγελία έχει την εμπιστοσύνη της ηγεσίας της δικαιοσύνης ότι θα κάνει καλά τη δουλειά της. Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχει ένα κατηγορητήριο για κάποιον ο οποίος καθοδηγούσε τα όργανα της δικαιοσύνης χωρίς η κυρία Τουλουπάκη να πει κάτι εναντίον και του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Περιμένουμε το κατηγορητήριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει γίνει και αυτό ακόμη. Ναι. Λένε ότι έγιναν υπό την καθοδήγηση του πρώην Πρωθυπουργού. Κάποιος πρέπει να έχει πολιτική ευθύνη πάντως, ξέρετε, σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να υπάρχει είναι άλλο η πολιτική ευθύνη, είναι άλλο η ποινική ευθύνη. Ναι, για τις πολιτικές ευθύνες μιλάμε. Αυτές οι πολιτικές και βόρεια κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Με στη λογική, ποια ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές και η λογική και η πολιτική σε που ακολούθησε. Σε βαθμό ποινικό, η Νέα Δημοκρατία δεν διδάχθηκε από αυτά τα οποία λέει γιατί μετατρέψατε ένα μεγάλο σκάνδαλο σε πολιτικό. Ναι. Το κάνει όμως αυτήν τώρα. Δηλαδή, οι κατηγορίες του κυρίου Σαμαρά εναντίον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Παπαγγελόπουλου στον αέρα. Είναι δικές του επινοήσεις. Δεν βασίζονται κάπου. Από την άλλη, ο κύριος Αγγελίας, από την άλλη, αυτά που λέει, έχει και την αντίκρουση της κυρίας Τουλουπάκη που του λέει: εσύ παρεμπόδισες την δικαιοσύνη στην έρευνά της. Δεν παραλάβαμε στοιχεία τα οποία στρέφονταν από την Αμερικανική δικαιοσύνη εναντίον πρώην Υπουργού Υγείας. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρά στη Βουλή αυτό που είναι το καθήκον μας. Είπατε, ξεκίνησατε τη συζήτηση, την τοποθέτησή σας, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα το πώς αμελητοί έρχονται δικογραφίες εδώ στη Βουλή. Ναι. Αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει και να γίνει, δηλαδή, ποια διαδικασία να ακολουθεί, πώς να αλλάξει αυτό το ότι έρχεται μια δικογραφία για εσάς, για παράδειγμα, γιατί κάποιος σας είδε στον δρόμο και θεώρησε ότι πρέπει να καταγγείλει κάτι. Και έρχεται εδώ, γίνεται συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, αποφασίζει διάρκεια της ηλίας σας ή όχι και τη διαδικασία δεν ξέρουμε. Αυτό πιστεύετε πως μπορεί να αλλάξει? Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι να καταργηθεί το αμελητή. Ναι. Δηλαδή, η εισαγγελία κατά της διαφθοράς, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τα όργανα της δικαιοσύνης οφείλουν να ψάχνουν τα στοιχεία τα οποία έρχονται ακόμη και από προστατευόμενους μάρτυρες και να μην λένε «Α, συνάντησα το όνομα του Πικραμένου, πάρτε το στη Βουλή να αποφασίσετε αν θα πρέπει να παρατεθεί». Και να μην γίνεται, φαντάζομαι, εκμετάλλευση αυτή τη διαδικασία, εννοείται, έτσι. Όλη αυτή η διαδικασία προφανώς γύρει ζητήματα. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν πρόβλημα με τις δηλώσεις Σαμαρά, γιατί οι δηλώσεις Σαμαρά έβαζαν
κάτω από κατηγορητήριο και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τον οποίο τον έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης όμως. Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Αλλά με προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάποιοι συνεχίζουν να λένε ότι ένα ορχιστρωτής της εκστρατείας, της σκευωρίας ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός. Με τι, επειδή έτσι θέλουν, με τι στοιχεία. Ούτε καν ο κύριος Αγγελής δεν είπε κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Τον φωτογράφησαν. Ναι, αλλά χωρίς στοιχεία. Ναι, όλα φωτογραφίζονται. Γιατί ο φάκελος που κατατέθηκε δεν έχει στοιχεία εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού. Ναι. Υπάρχουν μόνο ότι γίνονταν παρεμβάσεις στους εισαγγελείς. Σκέφτομαι. Από ποιον, ναι. Από ποιον παρεμβάσεις στους εισαγγελείς. Στην κυρία Ράικου, για παράδειγμα. Παρεμβάσεις στην κυρία Τουλουπάκη. Γίνονταν. Μάλιστα. Και η κυρία Τουλουπάκη δέχονταν να την καθοδηγεί κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Γιατί είναι ευθείες βολές κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης αυτό που γίνεται. Το σημαντικό είναι ότι εσείς αφενευρεθήκατε και να κλείσουμε στο κομμάτι του ανθρώπου είναι ότι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν και αυτό έχει σημασία. Έτσι, αυτό είναι το σκέφτομαι για παράδειγμα τον κύριο Κουτρουμάνη τώρα. Ναι. Δηλαδή, ποια ήταν η ανάμειξή του. Τον κύριο Βενιζέλο, ποια ήταν η ανάμειξή του. Ακόμα και τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Σε είδα με μια βαλίτσα να πηγαίνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έχετε και εσείς νιώθετε ότι έχετε αμφιβολίες για το τελικά ποια ήταν η ανάμειξή τους. Μα δεν τις συναντήσαμε. Επειδή ήμουν μέλος 1,5 χρόνο στην Εξεταστική Επιτροπή του Σκανδάλου, του Συνολικού, για την Υγεία και το Φάρμακο. Δεν συναντήσαμε άλλα πρόσωπα. Συναντήσαμε μόνο κυρίως τα πρόσωπα αυτά τα οποία συνεχίζονται. Δηλαδή. Αυτά τα τρία πρόσωπα συναντήσαμε κάποια δεδομένα τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν και γι' αυτό στείλαμε όλα τα τεκμήρια που είχαμε εμείς στην εισαγγελία. Μάλιστα. Αλλά δεν βρήκαμε ποινικά στοιχεία. Λοιπόν, θα έρθει το θέμα στην Βουλή έτσι κι αλλιώς και θα σταθεί πάλι. Και ελπίζω αυτό το ταρακούνημα να είναι προς όλο το πολιτικό μας σύστημα. Να αντιμετωπίσουμε, θυμάστε λίγο από το σκάνδαλο Κοσκοτά και την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου και όσα ακολούθησαν. Ας τα δούμε με μεγαλύτερη ευθύνη όλα αυτά τα ζητήματα. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι στη Γαλλία υπάρχει υπόθεση Σαρκοζή ή στο Ισραήλ υπάρχει υπόθεση. Αλλά ας βγάλουμε το συμπέρασμα να είμαστε πιο ουσιαστικοί, πιο υπεύθυνοι. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και ζητήσαμε καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο σε ευρωπαϊκό περιβάλλον να δούμε μια Ελληνίδα ευρωβουλευτή που είναι στο κόμμα του Μακρόν και στην πολιτική ομάδα Renew Europe, την τρίτη μεγαλύτερη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ονομάζεται Χρυσούλα Ζαχαροπούλου και έδωσε συνέντευξη στην συνάδελφο Ματρόνη Δικαιάκου. Πάμε να την παρακολουθήσουμε. Η Ελλάδα είναι η χώρα μου, έτσι. Είναι οι γονείς μου, είναι οι αδερφοί μου. Είναι το σπίτι μου. Πόσο πια άλλο. Δεν σημαίνει το γεγονός ότι δεν μένω εκεί, ότι δεν είμαι Ελληνίδα. Όπως βλέπουμε κιόλας και μιας και θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια, έτσι δεν είναι, σε 1,5 στο 2021. Άρα λοιπόν πόσους είδαμε που δεν ήταν Έλληνες γεννημένοι, αλλά ένιωθαν Έλληνες. Φανταστείτε λοιπόν εγώ που έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν... όπου και ό,τι και να γίνει, πάντα Ελληνίδα θα είμαι. Να υποθέσω ότι έχετε γνωρίσει τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Συνεργάζεστε μαζί τους. Μιλήσαμε για την κυρία Βόζενμπεργκ νωρίτερα. Με άλλους. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, γνώρισα. Αρχίζω και τους γνωρίζω και τους Έλληνες και τους Κύπριους. Ήτανε, ας πούμε, χαρά μου. Όπως λέει ο κύριος Αγοράκης, ότι είμαι, λέει, το 22η. Είμαστε, λέει, 21 άτομα και εσύ. Άρα, λοιπόν, λέει ότι παίζω μπάλα και για την Ελλάδα. Λοιπόν, αν μπορώ, λοιπόν, να είμαι ένας καλός πρέσβης και για την Ελλάδα, θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Σίγουρα με την κρίση... Φύγανε σχεδόν 400.000 νέοι άνθρωποι μορφωμένοι για να, πώς το λένε, να φτιάξουν τη ζωή τους σε άλλα κράτη. Είναι σίγουρα ένα πλήγμα για τη χώρα να χάνεις τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θα φέρουν καινούργιες ιδέες, θα βοηθήσουν να γεννηθούν παιδιά, αλλά ταυτόχρονα ας το πάρουμε και αλλιώς, να δούμε το θετικό. Ότι έχουμε στείλει 400.000 πρέσβεις που μας πρεσβεύουν σε όλες τις χώρες.
Λοιπόν, πάμε στη συζήτησή μας. Κοντά μας εδώ στο στούντιο της πρωινής ανάγνωσης είναι ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα και πρώην υπουργός. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Και λέω πρώην υπουργός γιατί έχουμε θέματα που είναι αμυγώς ενδιαφέροντος εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συμμετέχει στην Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, θα είναι και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και θα βάλει όλα τα θέματα στην ατζέντα. Θα έχει πολύ σημαντικές επαφές. Τι να περιμένουμε, κύριε Τηλιανίδη, από αυτές τις επαφές? Ταξίδι αυτό, διότι η αρχή αποτελεί το ύμνος του παντός. Έτσι εδώ θα δούμε τώρα το κλίμα που θα διαμορφωθεί στην αρχή των σχέσεών μας των διμερών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τουρκία και παράλληλα θα δώσουμε και το στίγμα μας στη διεθνή κοινότητα. Πιστεύω... Με την Τουρκία είστε αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε και άλλα μηνύματα ως νέα κυβέρνηση της χώρας που είστε, αλλά και να περάσουμε και τα μηνύματα που πρέπει στην Ευρώπη για το τι αντιμετωπίζουμε εμείς? Νομίζω με το ότι είναι πολυεπίπεδο το ζήτημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα τη βελτίωση του διμερούς κλίματος, το οποίο έχει δηλητηριαστεί από τη συμπεριφορά της το τελευταίο διάστημα. Γιατί είναι σαφές ότι ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί μέσα από μια τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να δημιουργήσει δικές του προϋποθέσεις διαλόγου, ελπίζοντας ότι θα επιβάλλει ένα ad hoc δίκαιο της θάλασσας, ναι, ενώ το πραγματικό δίκαιο της θάλασσας δεν το έχει υπογράψει η χώρα του, και να κατοχυρώσει έτσι τα δικά του συμφέροντα, όχι όμως με έναν τρόπο αμφίδρομο, θα έλεγα, και σωστό. Επομένως, αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε για να μπορέσουμε να ξαναδημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σοβαρού διαλόγου. Mm-hmm. Δεύτερον, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιδείξουμε αποφασιστικότητα και να ζητήσουμε και η διεθνής κοινότητα να πάρει τις ευθύνες της για το ζήτημα αυτό, και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων. Mm-hmm. Σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο η συζήτηση για το μεταναστευτικό, που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά αφορά και ολόκληρη την Ευρώπη. Και εκεί και αφορά και τη συμπεριφορά της Τουρκίας, που όπως είδατε προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, ζητώντας να δημιουργήσει ειδική ζώνη στη Συρία για να εγκαταστήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Είναι πολύ σημαντικό για μένα επίσης, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η συνάντηση που θα γίνει με τον Αμερικανικό παράγοντα και με τον Πρόεδρο, προκειμένου να πείσουμε τους Αμερικανούς για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να είναι η συνεργασία μας από εδώ και πέρα, και όσον αφορά τις στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα και όσον αφορά την επενδυτική κινητικότητά τους στην ελληνική αγορά και όσον αφορά τη στήριξή τους σε ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δικού μας, mm-hmm, τα οποία όμως ακουμπούν και τα συμφέροντα της συμμαχίας και τα συμφέροντα των ιδίων στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένη την βελτίωση που εμφανίζει η Ελλάδα όσον αφορά τις οικονομικές της επιδόσεις το τελευταίο διάστημα και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις σωστές μεταρρυθμιστικές πολιτικές που θα τονώσουν την ρευστότητα στην ελληνική αγορά και θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα, είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα σωστό σήμα στις αγορές και στην αμερικανική αγορά, μεταξύ των άλλων, mm-hmm, προκειμένου να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας ως ιδανικό επενδυτικό προορισμό. Μας περιγράψετε τους στόχους λοιπόν της επίσκεψης και το τι περιμένουμε από τις επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ. Πάμε να έρθουμε στα δικά μας, γιατί πλέον είστε πρόεδρος της Επιτροπής της Αναθεώρησης του Συντάγματος μετά την συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή και εσείς οριστήκατε κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά είναι συγκινητικό μετά από μια τέτοια κοινοβουλευτική διαδρομή, όχι πλειοψηφία, σχεδόν ομόφωνα η Επιτροπή με 40 από τους 42 ψήφους και 2 λευκά, να σου δίνει τη δυνατότητα να αναλάβεις ένα τόσο υπεύθυνο και σημαντικό για τη χώρα ρόλο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων, mm-hmm, για τα πολύ καλά λόγια που είπαν για το πρόσωπό μου. Αυτό με τιμά, αλλά θα έλεγα ότι με φορτώνει και με πρόσθετη ευθύνη αυτή η διαδικασία να πετύχει. Και να προσπαθήσετε να φέρετε και το κλίμα της συνένεσης και της συνεργασίας και της συνεννόησης, γιατί μιλάμε για αναθεώρηση του Συντάγματος και αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Είναι το πιο ισχυρό μήνυμα αυτό που περιγράφετε, που πρέπει να βγει από αυτή την αναθεωρητική διαδικασία. Για εσάς το στοίχημα ποιο είναι, δηλαδή, πώς πιστεύετε πως πρέπει να πάει αυτό το διάστημα που θα συνεδριάσει η Επιτροπή? Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι δεν πρέπει να ιδεολογικοποιηθεί, ναι, η αναθεωρητική διαδικασία. Διότι όταν ψηφίζουμε Σύνταγμα, ψηφίζουμε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων
που αφορά και τον οδικό χάρτη της χώρας, αλλά αφορά και την θεσμική κωδικοποίηση του αξιακού μας κώδικα. Mm-hmm. Θεσμική έκφραση του αξιακού μας κώδικα. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν πρέπει να λύσουμε τις μικροκομματικές ή τις ιδεολογικές μας διαφορές στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα ψηφίζουμε κανόνες, οι οποίες αφήνουν χώρο στις κυβερνήσεις να δώσουν το ιδεολογικό-πολιτικό του στίγμα, αλλά οι κανόνες αυτοί πρέπει να έχουν διαχρονικότητα, γιατί το Σύνταγμά μας είναι αυστηρό και πρέπει να είναι και ανοιχτό. Ναι. Αυστηρό, γιατί μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον παγκοσμιοποίησης πρέπει πάντοτε να προστατεύει το σκληρό πυρήνα της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Ανοιχτό, διότι πρέπει να προσαρμόζεται στις εξελίξεις και να αφήνει περιθώρια στον κοινό νομοθέτη, δηλαδή σε εκλεγμένες κυβερνήσεις, να ακολουθούν αυτές τις εξελίξεις για να μην ξεπερνιόμαστε από τις εξελίξεις. Mm-hmm. Και τα δύο μέχρι τώρα, αυτό το Σύνταγμα του 1975, που είναι και η βάση των άλλων αναθεωρήσεων, νομίζω ότι τα έχει πετύχει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, λοιπόν, στο τι θα αλλάξουμε, τι θα συζητήσουμε και πώς θα το συζητήσουμε. Βλέπετε από αυτά που παρακολουθήσατε το προηγούμενο διάστημα και ότι έχει μπει σε διαδικασία λογικής αναθεώρησης συντάγματος, είναι 41 διατάξεις που θα μπούμε λίγο να τις πούμε. Βλέπετε πως υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα της παρούσας Βουλής αυτή τη στιγμή μια τέτοια φιλοσοφία και μια λογική που να είναι στραμμένη για ό,τι πρέπει να αναθεωρηθεί προς όφελος και καλό των επόμενων γενεών. Γιατί ναι, γι' αυτό νομοθετείτε. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, η αναθεώρηση αυτή είναι κολοβή. Και είναι κολοβή διότι περιορισμένη, δηλαδή. Ναι. Διότι θα μπορούσε να θίξει δύο θεμελιώδη κεφάλαια που θα βάζαν την Ελλάδα σε μια νέα εποχή. Το ένα κεφάλαιο, κατά την γνώμη μου, που θα μπορούσε να ανοίξει η προαναθεωρητική Βουλή είναι το οικονομικό σύνταγμα, προκειμένου να διευκολύνει την επιστροφή μας σε πρωταγωνιστικούς οικονομικούς ρόλους, mm-hmm, και να βοηθήσει και την πραγματική μας οικονομία. Και το δεύτερο κεφάλαιο είναι το άρθρο 16 περί καταργήσεως του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση, που θα μπορούσε να μετεξελίξει τη χώρα μας σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, να αναδείξει την παιδεία και τον πολιτισμό ως βασικό εργαλείο για την άσκηση και εξωτερικής πολιτικής και οικονομικής πολιτικής της Ελλάδος και να δημιουργήσει βεβαίως και μια νέα πηγή για το ΑΕΠ, διότι είναι δισεκατομμύρια τα κεφάλαια, βέβαια, που κινούνται από τους διεθνείς φοιτητές που θα ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει το πλαίσιο. Ας το αφήσουμε αυτό, όμως πέρασε. Τώρα έχουμε, όπως είπατε, 49 διατάξεις. Οι 10 από αυτές είναι καταργήσεις παλαιών μεταβατικών διατάξεων, mm-hmm, ουσιαστικά δηλαδή εξυγχρονίζεται στην κατεύθυνση αυτή το Σύνταγμα, πετώντας τις περιττές διατάξεις. Από τις υπόλοιπες 39 υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι ιδεολογικοπολιτικά φορτισμένες. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες, όπως παραδείγματος χάρη ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, ναι, που χρησιμοποιήθηκε, εργαλειοποιήθηκε ουσιαστικά στην προαναθεωρητική Βουλή, όπου η τότε πλειοψηφία φαίνεται ότι λειτουργεί πολύ ιδεολειπτικά στην προσέγγιση αναθεωρήσεως και όχι θεσμικά. Και αυτό είναι ένα λάθος, το οποίο εύχομαι και ελπίζω να διορθώσει τώρα. Ναι. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με τη λειτουργία του πολιτεύματος. Πριν πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, προς ποια κατεύθυνση πιστεύετε εσείς πρέπει να είναι αυτή η διάταξη που αφορά τη σχέση κράτους-εκκλησίας? Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει έντονα πολιτιστικά και παραδοσιακά και ιστορικά στοιχεία που τη συνδέουν με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και καταληκτικά θα ήθελα να πω ότι η θρησκευτική ελευθερία που ως αξία κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 νομίζω είναι ευρύτερη έννοια από το ουδετερόστρεσκο κράτος που προσπαθεί να εισηγηθεί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διακριτή η ρόλη ήδη στο Σύνταγμα. Όσες φορές στηρίχθηκαν οι κανόνες του Συντάγματος δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας. Όσες φορές η μία ή η άλλη πλευρά πήγε να παραβιάσει αυτούς τους κανόνες και να τους υπερβεί, τότε δημιουργήθηκαν ζητήματα. Mm-hmm. Επομένως, θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν δημιουργεί μια διάταξη πρόβλημα και έχει κρατήσει όρθια τη χώρα και έχει σώσει και την πολιτιστική μας ταυτότητα, με σεβασμό όμως τα άλλα δόγματα ή ακόμα και στην αθεία, δεν έχουμε κανένα λόγο να την διαταράξουμε. Αλλάξουμε, μάλιστα. Τώρα, να μπω στο άλλο κεφάλαιο. Το άλλο κεφάλαιο έχει να κάνει λοιπόν με τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού. Ναι. Και ένα άλλο κεφάλαιο έχει να κάνει επίσης γενικότερα με τη λειτουργία του πολιτεύματος. Λέει, συνδέεται με τις εκλογές, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Υπάρχει και κάτι που ασχολείται με τη δικαιοσύνη, ναι, στο τέλος, που είναι αυτό το περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 86, και η εξίσωση κατά κάποιο τρόπο των στρατιωτικών δικαστηρίων, mm-hmm, με τα δικαστήρια τα πολιτικά. Ας πιάσουμε το θέμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, διότι είναι ένα αντικείμενο και ένα άρθρο το οποίο θα υπάρξει αντιπαράθεση και έχει υπάρξει αντιπαράθεση ήδη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πως αυτό το χρησιμοποιείτε εσείς για μικρογωματικού
μικρού σκοπού. Ότι εσεί το χρησιμοποιείτε αυτό είναι αυτό ακριβώ που είπατε νωρίτερα, ότι δεν πρέπει να είναι αντικείμενο για στην μικροκομματική λογική ναι. αυτή η αναθεώρηση που θα γίνει. Εγώ ξεκινώ πάντοτε από αυτά που μα ενώνουν. Ναι. Συνενετικό ω πρόεδρο. Συγκεκριμένη λοιπόν συζήτηση ναι. μα ενώνει το διακύβευμα να διαχωρίσουμε την διάλυση μια κυβερνήσεω. Mm-hmm. από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί αυτό προσβάλλει τη δημοκρατική εντολή που δίνει ο λαός σε μια κυβέρνηση για να κυβερνήσει 4 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να τα αποσυνδέσουμε αυτά τα δύο και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούν όλοι. Η διαφωνία τώρα είναι στον τρόπο αποσύνδεσης. Ναι. Υπάρχει μια αντίληψη, η οποία είχε συζητηθεί αλλά δεν πέρασε, που έλεγε ότι όταν διακόπτονται βιαίως οι τετραετίες των κυβερνήσεων, η κυβέρνηση που θα εκλέγεται θα πρέπει να κυβερνά για το υπόλοιπο διάστημα. Ναι. Αυτό συζητήθηκε μεν, αλλά δεν πέρασε. Πάμε λοιπόν να αποσυνδέσουμε τον Πρόεδρο. Για ποιον λόγο το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα διότι δεν είναι σωστό να εργαλειοποιείται η διαδικασία εκλογής Προέδρου από τα κόμματα. Και έχουμε κακιά τέτοια εμπειρία και στο παρελθόν. Και το 2009 είχαμε το ίδιο και το 2014 είχαμε το ίδιο. Mm-hmm. Το πλήρωσε η χώρα. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπω στα πολιτικά τώρα γιατί μιλούμε θεσμικά. Ναι. Αυτό λοιπόν το πρέπει να γίνει. Υπάρχει μία λογική που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω, που λέει ότι όταν η Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία δεν μπορεί να βγάλει Πρόεδρο, δηλαδή 200 και 180, να πηγαίνουμε σε εκλογή Προέδρου ναι. από τον λαό μετά από απανωτές διαδικασίες που μπορεί να ταλαιπωρήσουν για αρκετό διάστημα το Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Υπάρχει μία άλλη πρόταση που λέει ξαναδίνουμε τους 200 και τους 180 για να μπορούμε να δημιουργήσουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε λόγο μετά να πάμε σε βουλευτικές εκλογές, ούτε σε εκλογή από το λαό. Σε βουλευτικές εκλογές για τους λόγους που προανέφερα, σε εκλογή από το λαό διότι δημιουργούμε μια διαρχία, ένα διπολικό σύστημα εξουσίας στην εκτελεστική εξουσία και δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε. Αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πλέον δεν έχει τόσο αυξημένες αρμοδιότητες, άρα πάμε σε απλή πλειοψηφία, σε σχετική πλειοψηφία, αν η απλή δεν αποδώσει, όπως ακριβώς προβλέπονταν στο δεύτερο κύκλο διαδικασιών από το υφιστάμενο Σύνταγμα. Δηλαδή, καταργείται η ενδιάμεση διακοπή της τετραετίας για την οποία εξελέγει η κυβέρνηση, κάτι το οποίο δείχνει και έναν σεβασμό τόσο ως προς την διαδικασία εκλογής του Προέδρου που δεν εργαλειοποιείται, όσο και ως προς την δημοκρατική εντολή που έδωσε ο λαός προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Τώρα πάμε στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, πολύ σημαντικό θέμα. Εκεί νομίζω έχετε δει και εσείς πως έχουμε μια συνένεση και μια συνεννόηση και ευρεία συμφωνία από όλα τα κόμματα. Ναι. Ότι αυτό το άρθρο εκεί αυτό το σημείο αλλάξει. Το οποίο κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι θα βρει σύμφωνο στους περισσότερους είναι η παραγραπτική προθεσμία. Παλαιότερα δηλαδή. Όταν ένας υπουργός έπεφτε σε ένα ποινικό αδίκημα κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δεν διώκεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής ή τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τι γινότανε? Μέχρι 2 συνόδους μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία την επόμενη περίοδο mm-hmm. και μετά παραγράφεται το αδίκημα. Τώρα ουσιαστικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί η πλειοψηφία θα στραφεί μάλλον στο να καταργηθεί αυτή η παραγραπτική προθεσμία mm-hmm. και ο χρόνος παραγραφής για τα συγκεκριμένα αδικήματα να ταυτιστεί με το χρόνο παραγραφής τον οποίο, ο οποίος ισχύει και για τους κοινούς πολίτες. Μάλιστα. Τώρα εδώ μια επισήμανση θα ήθελα να κάνω. Βεβαίως. Γιατί παθαίνουμε έτσι μια έκρηξη λαϊκισμού όλοι μας και αριστερά και δεξιά. Mm-hmm. Θέλουμε να θυματοποιούμε μονίμως πολιτικούς. Για όλα φταίνει η πολιτική. Ό,τι κακό γίνεται φταίνει η πολιτική. Και πολλές φορές οι πολιτικοί απλά χειροκροτούν. Δηλαδή οι αποφάσεις δεν διαμορφώνονται από αυτούς, δυστυχώς. Σε πολλά ζητήματα. Αν θέλουμε να αξιολογήσουμε με ψυχρό μυαλό τι γίνεται, εγώ θα ήθελα να κάνω την επισήμανση ναι. ότι οι μη αποφάσεις στην Ελλάδα τελικά έχουν τριπλάσιο κόστος από τις κακές αποφάσεις. Ναι. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένα αποφασιστικό πολιτικό σύστημα. Πρέπει δηλαδή οι ηγέτες μας, οι υπουργοί μας, οι αυτοδιοικητικοί, οι κυβερνήτες να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις και να λύνουν προβλήματα. Για να πάρει κάποιος απόφαση πρέπει να τον θωρακίσεις. Δεν μπορεί να τον αφήνεις έρμεο του καθενός αντίθετου συμφέροντος που μπορεί να στραφεί εναντίον του όχι μόνο πολιτικά αλλά και δικαστικά. Mm-hmm. Πρέπει ο άνθρωπος που θα βγαίνει μπροστά να πάρει δύσκολες αποφάσεις να είναι κατά κάποιο τρόπο θωρακισμένος. Είδατε ότι ακόμα και το ΤΑΙΠΕΔ όταν ήρθε, το πρώτο πράγμα που ψηφίστηκε κατά απέτηση του διεθνούς παράγοντα ήταν η θωράκιση αυτών που θα πάρουν τις αποφάσεις. Ναι. Παντού ισχύει. Εμείς λοιπόν το έχουμε εγκαταλείψει αυτό. Έχουμε αθωράκιστους τους αυτοδιοικητικούς, αθωράκιστους τους πολιτικούς.
τι πρέπει να κάνουμε. Πώς πρέπει θα να βρούμε μια ισορροπία. Ναι. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Δεν θέλουμε την ατιμορρησία σε καμία περίπτωση, διότι αυτό ενισχύει τη διαφθορά. Δεν θέλουμε όμως και το ξέφραγο αμπέλι σε αυτό το θέμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτός που πάει να πάρει μια δύσκολη απόφαση να νιώθει ασφαλής. Mm-hmm. Και να μην νιώθει ότι είναι εκτεθειμένος. Προστατευμένος με κάποιο τρόπο. Έναντι των ανταγωνιστών, οι οποίοι κακοπροαίρετα θα λειτουργήσουν έτσι. Εκτιμώ με αυτή την αλλαγή που επιφέρουμε, κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Απ' τη μία εξισώνουμε την δίκη ενός πολιτικού με τη δίκη ενός πολίτη, με τα δικαιώματα ενός πολίτη, mm-hmm. με την καταργώντας παραγραφτική συμφωνία. Απ' την άλλη διατηρούμε όμως το μεσεγγυτικό ρόλο της Βουλής, η οποία θα αξιολογήσει αν πραγματικά υπάρχει σοβαρή διάσταση αδικήματος ή όχι, ή αν απλά γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Μάλιστα. Απλά θα πρέπει βέβαια αυτό να στη χρήση αυτού του άρθρου την επόμενη μέρα να επιδείξουν οριμότητα και οι πολιτικές δυνάμεις. Μην αλλάζει η κυβέρνηση και η επόμενη διώκει την προηγούμενη, γιατί έτσι δικαστικοποιούμε την πολιτική και πολιτικοποιούμε τη δικαιοσύνη. Μια και το πήγα τώρα, θα κάνω μια παρένθεση εδώ για να συνεχίσουμε και στο τελευταίο κομμάτι για τα αναθεωρητέ άρθρα που θα ασχοληθεί η Επιτροπή Αναθεωρήσεως Συντάγματος. Επειδή μπήκαμε λίγο στα θέματα δικαιοσύνης και τι κάνει μια κυβέρνηση και τι κάνει άλλη. Και τώρα έχουμε την υπόθεση Νοβάρτης που την φέρνει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Ενδεχομένως θα στηθεί, περιμένουμε να δούμε εξεταστική προανακριτική επιτροπή, προς εκεί πάει το θέμα εδώ στη Βουλή. Και το πρόσωπο το οποίο επικεντρώνονται τα πυρά της κυβέρνησης είναι του κ. Παπαγγελόπουλου για το αν υπάρχει πολιτική σκευωρία ή όχι στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή που στοχοποιήθηκαν, αυτά τα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν. Ωραία, ήταν εδώ ο κ. Παπαδόπουλος, ένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξέφρασε τη λύπη του για την ταλαιπωρία που πέρασαν τα πρόσωπα αυτά και ειδικά ο κ. Πικραμένος. Και έχει τον εξής προβληματισμό, ότι δεν μπορεί να έρχονται εδώ αμελητοί δικογραφίες για εσάς, επειδή κάποιος σας είδε στον δρόμο, να χαιρετάτε κάποιον άλλον ή κρατάτε μια βαλίτσα. Και εκεί εντοπίζεται ο προβληματισμός του και να μην γίνονται άδικα αυτές οι διώξεις σε πρόσωπα που τελικά δεν έχουμε. Δίκιο νομίζω ο κ. Παπαδόπουλος σε αυτά που είπε. Το αμελητή είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι συμβάλλει στον διασυρμό της πολιτικής. Δεν γίνεται καμία αξιολόγηση αν υπάρχουν υποψίες πραγματικής ενοχής. Και μόνο το ότι σκοντάφτει μια διαδικασία στο όνομα ενός υπουργού, στέλνεται δικογραφία στη Βουλή. Οι πολίτες δεν το ξέρουν αυτό. Ακούν στην τηλεόραση ότι ήρθε δικογραφία στη Βουλή και νομίζουν ότι ο πολιτικός είναι λαμόγιο. Ναι. Αυτό διασύρει τους πολιτικούς, κλονίζει τη σχέση εμπιστοσύνης πολίτη-πολιτικού και αυτό είναι πλέον αποδυναμώνει την αιρετή ηγεσία. Mm-hmm. Να διεκδικήσει για τον λαό και για την πατρίδα αυτά τα οποία δικαιούται. Είναι βέβαιο αυτό. Τι μπορεί και να νομίζω ότι αυτό δεν έγινε. Εγώ νιώθω άσχημα με αυτό που γίνεται. Το οποίο δεν γίνεται τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Ναι, βέβαια. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να υπάρχει μια πολυμελής επιτροπή προαξιολόγησης της δικογραφίας πριν να αναγκαστεί να τη στείλει στη Βουλή. Δηλαδή πριν τη Βουλή μη στέλνει οτιδήποτε. Δηλαδή εμένα αν δεν με γουστάρει κάποιος να το πω απλά στην περιφέρειά μου, γιατί έχει αντίθετο συμφέρον και μου κάνει μια μήνυση. Την επόμενη μέρα θα πούν όλα τα μέσα, ήρθε δικογραφία σε φάρος του. Χωρίς να ξέρουν καν τι περιλαμβάνει και τι περιέχει. Αν κάποιος πολιτικός μου αντίπαλος διαφωνεί σε μια πολιτική επιλογή που έχω κάνει όταν ήμουν υπουργός, μπορεί να κάνει το ίδιο. Και δεν έχω τη δυνατότητα να υπερασπιστώ τη τιμή μου, ούτε την πολιτική μου. Mm-hmm. Και έτσι πολλές φορές η ουσία της πολιτικής αντί να αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης της νομοθετικής, που είναι και ελεγκτική εξουσία ή της εκτελεστικής εξουσίας, είναι το αντικείμενο αξιολόγησης δικαστικής εξουσίας, κάτι που δεν θέλουν και οι δικαστές σας βέβαια. Δεν θέλουν να χρησιμοποιούνται οι δικαστές από το πολιτικό σύστημα σε αντιπαραθέσεις που γίνονται μεταξύ προσώπων και κομμάτων. Και να μπλέκονται και διασύρονται και σπηλώνονται συνειδήσεις αδίκως και όταν αθώνονται μετά περνάει στα ψηλά. Ναι. Δηλαδή, και τι γίνεται, η χώρα χάνει από αυτήν την ιστορία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το δημοκρατικό γρονθοκόπημα ενώπιον του λαού στα έδρανα του κοινοβουλίου είναι η υγιής διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος αντίπαλος θέλει να αντιπαρατεθεί επί της ουσίας, ας το κάνει πολιτικά και ας κερδίσει την ψήφο του λαού. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν επί δεκαετίες η Ελλάδα να ταλαιπωρείται μέσα από δικαστικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης, ούτε η δικαιοσύνη να ταλαιπωρείται μέσα από την κομματικοποίηση. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και να κλείσουμε με το θέμα, με τα χρονοδιαγράμματα της Επιτροπής για την Αναθεώρηση Συντάγματος, ναι, γιατί βεβαίως υπήρχαν τα κόμματα τα οποία είπαν είναι ασφιχτικά, δεν προλαβαίνουμε, ένας μήνας, θέλουμε να διαβάσουμε, είναι μια πολύ σοβαρή επεξεργασία και διακομματική δουλειά που πρέπει να γίνει. Αυτό το ακούτε, το επεξεργάζεστε, μήπως? Ακούστε, πρώτα απ' όλα είμαστε ανοιχτοί. Επιμήκυνση. Πρώτα απ' όλα είμαστε ανοιχτοί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επιμήκυνση αν δεν εξαντλήσουμε τον υφιστάμενο χρόνο. Εγώ πήγα οργανωμένος στην Επιτροπή. Δηλαδή, από την πρώτη μέρα, όπως είδατε, μόλις ανέλαβα τα καθήκοντα
και αντικατέστα τον πρόεδρο της Βουλής στο έδρανο, τους έδωσα χρονοδιάγραμμα και τους έδωσα και περιεχόμενα. Mm-hmm. Έχουμε 49 άρθρα, τα 10 όπως είπα είναι καταργήσεις μεταβατικών διατάξεων, mm-hmm. αλλά 39, τα οποία έχουν και μια θεματική συνάφεια μεταξύ τους. Είπα λοιπόν να κάνουμε 10 συν 2 συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη, αυτή θα τη είναι τετάρτη, επί της αρχής. Ναι, ναι. Δηλαδή θα συζητήσουμε για τις επισημάνσεις που έγιναν κατά την προαναθεωρητική Βουλή. Θα αξιολογήσουμε τη διαδικασία που προηγήθηκε. Θα βάλουμε γενικότερα ζητήματα ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Η δεύτερη συνεδρία, από τη δεύτερη συνεδρία και μετά, θα έχουμε 10 συνεδρίες κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το πρωί, οι οποίες θα αξιολογούν θεματικές ενότητες. Ναι. Παραδείγματος χάρη την Πέμπτη έχουμε, όπως είπαμε, τη διάκριση κράτους εκκλησίας. Την άλλη εβδομάδα δεν θα λειτουργήσει η Επιτροπή, διότι έχουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλοί συνάδελφοι θα λείπουμε εκεί. Mm-hmm. Και μετά θα συνεχίσουμε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το πρωί, με δυνατότητα και το απόγευμα. Θα κάνουμε 10 συνεδρίες που, αν χρειαστεί, κάθε μια θα μπορεί να επεκταθεί και με δεύτερη συνεδρία. Και στο τέλος θα υπάρχει μια ειδική συνεδρία μόνο για την ψήφιση επί των άρθρων και να βγουν οι αποφάσεις για να διαμορφωθεί συνθετικά η πρόταση που θα πάει στην Ολομέλεια για να συζητηθεί. Εκτιμώ ότι αν λειτουργήσουμε με ορθολογισμό και με συνέπεια, θα μπορέσουμε μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε, Οκτωβρίου εννοώ, ναι. έχουμε ολοκληρώσει αυτή την πρώτη φάση και θα έχουμε την δυνατότητα, αν χρειαστεί, να δώσουμε και επέκταση mm-hmm. χρόνου κάποιες μέρες που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν διεξοδικά οι συζητήσεις. Μέχρι 22 Οκτώβρη νομίζω είναι εκεί το deadline. Η προθεσμία είναι μέχρι τότε. Υπάρχει όμως η δυνατότητα και παράταση. Βέβαια. Πιστεύω δηλαδή ότι πριν το τέλος του έτους θα έχουμε ολοκληρώσει. Και να κάνω και μία σύγκριση. Ναι, ναι. Όταν ετέθη το θέμα της ασφυκτικής προθεσμίας στην Επιτροπή, τους ανέφερα τα παραδείγματα των προηγούμενων αναθεωρήσεων. Εγώ ουσιαστικά εισηγούμε 12 συνεδρίες. Όταν, παραδείγματος χάρη, όταν είχαμε 88 άρθρα το 2001 ή πάλι αρκετά άρθρα το 2008, είχαμε λιγότερες συνεδρίες αναλογικά. Πολύ λιγότερες. Ναι. Ναι. Απλά ο χρόνος ήταν μακρύτερος, γιατί γινόταν αραιά η συνεδρία. Ναι. Τώρα το σφίγγουμε λίγο, το πυκνώνουμε. Δηλαδή ο χρόνος όμως δουλειάς είναι ο ίδιος. Μάλιστα. Ίσως, λοιπόν, και λιγότερο, ίσως και περισσότερος. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε τη συνεδρία της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος και πάρα πολλές ειδήσεις θα βγαίνουν και συζητήσεις. Και ελπίζουμε αυτό το διακομματικό που μας περιγράψετε και εσείς που θα προεδρεύετε της Επιτροπής τελικά να το δούμε στην πράξη και να υπάρχουν και συμφωνίες και συνενέσεις. Αυτό εξαρτάται και από τα πρόσωπα. Βέβαια, βέβαια. Πάντα όμως με εσάς, γιατί είστε άνθρωπος των συνενέσεων και του διαλόγου και έχει σημασία το Προεδρείο. Όχι, εγώ νομίζω ότι έχει νόημα και για την πολιτική και για την νομική επιστήμη και για την ιστορία του κοινοβουλευτικού μας συστήματος στην Επιτροπή να κατατεθούν όλες οι διαφορετικές εκδοχές, βέβαια, και απόψεις με τεκμηρίωση επιστημονική, πολιτική, κοινωνική κτλ. Αυτό αφορά και τον ιστορικό ή τον νομικό του μέλλοντος. Mm-hmm. Έτσι ερμηνεύονται καλύτερα και οι διατάξεις αν προστρέξει κανείς τις πηγές. Από εκεί και μετά όμως το διατάφτα πρέπει να είναι πολύ πρακτικό, αν είναι δυνατόν συνθετικό και στη λογική του θεσμικό. Δηλαδή να μην είναι κανόνας που δείχνει ιδεολογική κατεύθυνση, να είναι κανόνας που επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να μπορεί να βάζει το δικό της χρώμα. Βέβαια. Για να μην δεσμεύεται η εκάστοτε πλειοψηφία. Κύριε Στυλιανίδη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και συζητήσαμε έτσι σε πρώτη ανάγνωση και πρωινή ανάγνωση τι θα γίνει στην Επιτροπή. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα στο έργο σας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Θα είμαστε αύριο το πρωί στις 9 κοντά σας. Καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα. Η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με το γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Η πολιορκία και η άλωση σαν σήμερα το 1821 της Τριπολιτσάς αποτέλεσαν καθοριστικό σταθμό στην πορεία της Ελληνικής Επανάστασης, δεδομένου ότι είχαν ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίησή της και την επικράτηση των Ελλήνων σε όλη την Πελοπόννησο πλην ορισμένων φρουρίων. Σαν σήμερα το 1916 γεννιέται ο δύο φορές πρωθυπουργός της Ιταλίας Άλντο Μόρο. Ο Μόρο σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι, όπου αργότερα έλαβε θέση τακτικού καθηγητή. Το 1941 αρχίζει την ενασχόλησή του με την πολιτική, καθώς εκλέγεται πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καθολικών Φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Το 1948 εκλέγεται μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου υπηρέτησε ως μέλος μέχρι το βίαιο θάνατό του. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ήταν ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς ηγέτες. Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συμμαχίας, υπηρέτησε ως Πρωθυπουργός από το 1963 έως το 1968 και πάλι από το 1974 έως το 1976. Τον δολοφονούν μέλη των Ερυθρών Ταξιαρχιών το Μάιο του 1978, αφού πρώτα τον απήγαγαν. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών από πνευμονικό είδημα η συγγραφέας, δημοσιογράφος και αντιστασιακή Διδό Σωτηρίου. Γεννήθηκε στο Αηδίνιο της Μικράς Ασίας και ήταν η μεγαλύτερη αδελφή της Έλλης Παπά. Κατά τη διάρκεια της κατοχής έλαβε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Το 1944 έγινε αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Μετά τον εμφύλιο συνεργάστηκε με το περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης και την Αυγή, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Σοφία Δέλτα. Δόρισε το σπίτι της στην οδό Κορδικτόνος απέναντι από το πεδίο του Άρεως στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τον όρο να είναι διαπαντός στα γραφεία της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, της οποίας η Διδό Σωτηρίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Και το 2001 καθιερώθηκε προς τιμή της στο βραβείο Διδό Σωτηρίου. Προς τιμή της επίσης, πολλές οδοί, σχολεία και βιβλιοθήκες φέρουν το όνομά της στην Ελλάδα.